Να καλησπερίσω την υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλο με το Συνδυασμό Ανατροπή Δημιουργία, του Θόδωρο Καρπίδη, την κυρία Χιονή Ανδρεάδου. Καλησπέρα, κυρία Ανδρεάδου. Καλησπέρα, κύριε Πλιάτση. Χαίρομαι που τα λέμε μετά από λίγους μήνες, έτσι που τα είχαμε ξαναπεί για πρώτη φορά. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με δύο κουβέντες. Ποια είναι η Χιονή Ανδρεάδου, έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα για Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Σέρβια. Έτσι, δεν μιλάμε για Σέρβια, μιλάμε για Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η Χιονή Ανδρεάδου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει μέχρι και σήμερα τα 56 της χρόνια στα Σέρβια. Αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ τα Σέρβια, αγαπώ τους ανθρώπους της. Παντρεύτηκα, μεγάλωσα τα παιδιά μου στα Σέρβια και αποφάσισα να ασχοληθώ με την περιφέρειά μας, με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, γιατί πιστεύω ότι και από εκεί θα μπορέσω να προσφέρω ό,τι μπορώ το καλύτερο για τον τόπο μου. Εγώ χαίρομαι που τα λέτε τα πράγματα και έξω από τα δόντια και δεν φοβάστε να πείτε ούτε την ηλικία. Λίγες γυναίκες το κάνουν. Το πρώτο ερώτημα βέβαια είναι πώς από τη διεκδίκηση του Δήμου Σερβίων φτάσατε στο να είστε υποψήφια με τον κύριο Καρπίδη. Βέβαια στο Δήμο Σερβίων είδαμε ότι είχαμε και άλλες ανακατατάξεις, πάρα πολλές. Η αλήθεια είναι περισσότερες από κάθε άλλο Δήμο σε σχέση με αυτά που είχαμε ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο. Έχετε δίκιο, κύριε Πλιάτσα. Είδαμε συγκλήσεις, είδαμε. Ναι, και δεν το κρύβω ότι ο πόθος μου, το όνειρό μου και η αγάπη μου ήταν να ασχοληθώ περισσότερο και αποκλειστικά με τον τόπο μου. Αποφάσισα να κατέβω, είχαμε κάνει και την τηλεοπτική συνέντευξη. Όπως είπατε, οι ανακατατάξεις στο Δήμο ήταν πάρα πολλές. Ενώ στην αρχή η εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποψηφίους ήταν ασθενής μέχρι μηδαμινή. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι οι υποψήφοι βγαίναν κάθε μέρα και περισσότεροι και περισσότεροι. Και για το Δήμο Σερβίων, για τον πληθυσμό του δηλαδή. Ακριβώς. Και για εμάς εντύπωση. Έτσι ακριβώς. Για τον πληθυσμό του. Και βλέποντας την πορεία ότι όλων αυτών των ανακατατάξεων, των πολλών υποψηφίων, της ανεξαρτητοποίησης του Βελβεντού, που άλλαξε τα δεδομένα, ακριβώς, βλέποντας κάποια στελέχη το πώς δουλεύουν και το πώς βλέπουν την εκλογή τους, κάτι εμένα που δεν με τιμούσε και δεν με εκφράζει, γιατί για κανένα λόγο και για κανένα αξίωμα δεν θέλω να χάσω την ηθική μου και την πολιτική μου αξιοπρέπεια. Γιατί για μένα το θέμα δεν ήταν ότι άνετα και το σχεδόν το ψηφοδέλτιο το είχα έτοιμο. Σχεδόν ήταν έτοιμο. Όχι ολοκληρωμένο, αλλά σχεδόν ήταν έτοιμο. Κάποια άτομα στο τέλος με άδειασαν. Για τους ΑΧ ψι λόγους ακούγονται για υποσχέσεις, ακούγονται για διάφορα. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Ναι, εντάξει, και ούτε ακριβώς. Αλλά το νόημα, αυτό που έλεγα και σε όλους τους συνυποψηφίους μας, μέχρι και την τελευταία. Η τελευταία μου προσπάθεια ήταν, δεν έχει σημασία ποιος θα είναι ο δήμαρχος. Γιατί ένας δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Και όλοι ξέρετε την κατάσταση που είναι ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται άτομα, μια δυνατή ομάδα, χρειάζονται άτομα έμπειρα που να γνωρίζουν από αυτοδιοίκηση, γιατί όπως σας είπα και στην προηγούμενη συνέντευξή μας, πρέπει να ξεκινήσουμε από το μείον 10. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα να έχω άτομα που δεν μπορούσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων που απαιτεί ο Δήμος μας. Γιατί απλά για να είσαι δήμαρχος χωρίς να αξιοποιήσεις το όραμά σου και το έργο σου, για μένα δεν είχε αξία. Γι' αυτό και λοιπόν αποφάσισα να αποσυρθώ, να αφήσω το έδαφος σε κάποιους άλλους που θεωρούσαν ότι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα από μένα και να τους ευχηθώ πραγματικά να κάνουν ό,τι το καλύτερο για τον τόπο μου. Να πούμε βεβαίως ότι τα γνωρίζετε τα Δήμου Σερβίων και από μέσα, γιατί είστε και υπάλληλος. 30 χρόνια, κύριε Πλιάτση. Τα έχετε ζήσει όλα και με πολλές δημοτικές αρχές. Οπότε ξέρετε γενικά ίσως καλύτερα και από τους περισσότερους. Κύριε Πλιάτση, δεν είναι εγωιστικό αυτό που θα σας πω, αλλά οι περισσότεροι υποψήφοι, και δεν αναφέρομαι μόνο στους δημάρχους, αναφέρομαι και στους δημοτικούς συμβούλους. Γιατί πιστεύω ότι και το έργο ενός δημοτικού συμβούλου είναι εξίσου εισάξιο και βαρύ, αν θέλει βέβαια να δουλέψει. Ειδικά αυτή τη θητεία ακριβώς και με το έργο του δημάρχου. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι σε πλειονότητα δεν γνωρίζουν την τραγική κατάσταση που υπάρχει στο Δήμο. Το τι δουλειά δηλαδή θέλει. Δεν σημαίνει απλά να είμαι υποψήφιος. Πρέπει να βάλω το μυαλό μου και να σκεφτώ. Έχω χρόνο να είμαι στο Δήμο. Έχω χρόνο να ασχοληθώ. Έχω όρεξη να αφιερώσω τα 2/3 της ημέρας μου στο Δήμο. Αν δεν το έχω, για ποιο λόγο να είμαι υποψήφιος. Έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση σας, νομίζω μεγάλη. Προχθές, για να πάμε στα της περιφέρειας, άκουσα την ομιλία του Θόδωρου Καρυπίδη στα βασικά της σημεία, στα Σέρβια. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε, για παράδειγμα, ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με την επόμενη Περιφερειακή Αρχή, πρέπει να δουν το ζήτημα του φυσικού αερίου. Είναι από τα θέματα που ο συνδυασμός σας, η σημερινή Περιφερειακή Αρχή, θεωρεί ως ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα αυτής της θητείας, τη δυνατότητα να υπάρξει τα επόμενα χρόνια, βεβαίως, όχι άμεσα, παροχή φυσικού αερίου σε περιοχές της χώρας, της περιοχής που δεν προβλεπόταν, έτσι.
Και τα Σέρβια θεωρείται λοιπόν ότι, σαν περιφερειακή αρχή, ότι τα επόμενα χρόνια μπορούν τα Σέρβια να έχουν μια πηγή θέρμανσης από το φυσικό αέριο. Βεβαίως και μπορούν. Βεβαίως και μπορούν και θα είναι μία ανάσα για όλους τους συμπολίτες μας. Έχουμε, ξέρετε, και όπως και η Κοζάνη και εμείς, ο χειμώνας μας είναι, ήδη φτάσαμε στο Μάιο και ακόμη και με κάποια θέρμανση. Η διαφορά είναι ότι δεν έχουμε τηλεθέρμανση. Ακριβώς. Αυτό με προλάβατε, κύριε Πλιάτση. Εσείς έχετε τηλεθέρμανση. Εμείς κάτω υποφέρουμε. Πραγματικά υποφέρουμε. Που δεν μπορούν να επιπλέον πετρέλαιο. Ακριβώς. Και ένα ψιλοκάρβουνο. Έχουμε τη ρήπανση, έχουμε τα μεγάλα ζητήματα. Ακριβώς. Ξέρετε, οι σερβιώτες εκεί και στα χωριά μου λένε ρώτα για τη θέρμανση. Ακριβώς. Και ένα από τα πρώτα μου μελήματα που ήταν ότι αν ήμουν δήμαρχος ή από όποιο μετερίζει ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς. Και να το δείτε. Φυσικά. Μα και γι' αυτό το λόγο, μέχρι αλήθεια, κύριε Πλιάτσικο, επειδή δεν το κρύβω, ότι στεναχωρέθηκα από την όλη κατάσταση στον τόπο μου. Στεναχωρέθηκα από κάποιους ανθρώπους, πληγώθηκα. Από κάποιους ανθρώπους, ειλικρινά σας μιλάω, πόνεσα. Γιατί κάποιοι με πούλησαν την τελευταία στιγμή. Γιατί κάποιοι είχαν συνδέσει το όνομά μου ότι στο Βελβεντό περπατούσε η χιονιά και με την ανεξαρτοποίηση του Βελβεντό αποδυναμώθηκε. Αυτό όλο το περπάτησαν κάποιοι και μου φύγαν άτομα τα οποία εγώ βασιζόμουν για αυτό που σας είπα προηγουμένως για το αύριο του Δήμου μας. Παρόλα αυτά όμως, δεν ήθελα να ασχοληθώ. Ειλικρινά σας μιλάω, επειδή ήμουν πληγωμένη, επειδή έβγαζα από τον εαυτό μου, με τον εαυτό μου τα βάζω, έτσι, με κανέναν συμπολίτη μου δεν τα βάζω, επειδή έβγαζα έναν αρνητισμό, δεν ήθελα να ασχοληθώ. Αλλά βάζοντας ένα βράδυ, μιλώντας με τη Χιονία, είπα ότι από το να μην προσφέρεις τίποτε και μέσω της περιφέρειας, αν έχουμε την τύχη και βγει ο Καρυπίδης, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο επόμενος περιφερειάρχης, και αν έχω την τιμή και με τιμήσουν οι δημότες μας και με βγάλουν περιφερειακή σύμβουλο, σας μιλάω ότι θα κάνω το μέγιστο δυνατό και για το θέμα της θέρμανσης, αλλά και για το θέμα της αξιοποίησης της λίμνης μας. Κάτι που το ακούμε τόσα χρόνια. Το ακούμε τόσα χρόνια. Αυτό λέω και εγώ σε εκπομπές. Ακριβώς. Θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστική η αξιοποίηση τα επόμενα χρόνια της λίμνης? Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως το θεωρώ. Και ήδη από πέρσι είχαμε ξεκινήσει, για να μην αναφέρω ονόματα βουλευτών τώρα και παρεξηγηθώ ή θεωρηθεί. Θα το πω εγώ, ο κ. Μουλής ξεκίνησε. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε μία προσπάθεια και θέλαμε να κάνουμε μία ωραία εκδήλωση κάτω στην λίμνη για να προβάλλουμε τη λίμνη μας. Να τη μάθει ο κόσμος στη λίμνη μας. Δυστυχώς όμως από κάποιους που έχουν παροπίδες, μας πολέμησαν και δεν μας βοήθησαν, και αυτό το εγχείρημα που θέλαμε να κάνουμε. Θα το κάνουμε. Ακριβώς. Αλλά κάπου εκεί. Ακριβώς. Κάπου κόλλησε. Αυτό το στίχημα που βάλαμε όμως με τον εαυτό μας και εμείς που αγαπάμε πραγματικά τον τόπο, γιατί είμαστε μια δυνατή ομάδα η οποία ξεκινήσαμε από την προηγούμενη φορά, και με τον κύριο Μουμουλίδη αλλά και με όλους τους υπόλοιπους βουλευτές, αυτό που έχουμε να σας πούμε, υποσχόμαστε ότι αυτή την φορά θα το κάνουμε. Δεν θα το αφήσετε δηλαδή. Όχι, βέβαια. Εγώ σαν Χιονία με τίποτε. Εγώ σαν Χιονία με τίποτε. Με τίποτε. Γιατί πιστεύω ότι η λίμνη μας δεν την ξέρει ο κόσμος, δεν την ξέρει το ευρύτερο κοινό, Ελλάδα και έξω, τις δυνατότητες που έχει και την ομορφιά που έχει. Δεν θεωρώ ότι η λίμνη του Πλαστήρα έχει κάτι καλύτερο από τη λίμνη Σερβίου, από τη λίμνη Πουλυφίτου. Άρα λοιπόν είναι κρίμα να μην αξιοποιήσουμε αυτό το διαμάντι που έχουμε στον τόπο μας. Αν εκλεγείτε περιφερειακή σύμβουλος, πώς το εύχομαι, σε ποια άλλα ζητήματα θα επικεντρωθείτε, πού πιστεύετε ότι μπορείτε να συμβάλλετε και να βοηθήσετε τον τόπο από μια θέση περιφερειακή συμβούλου? Έξω από την καθημερινότητα, θέρμανση, όλα αυτά που είπαμε, κύριε Πλιάτσιο, αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω, που το είπα και πάλι και το θεωρώ ότι είναι ένα μείον στην περιοχή μου, να κάνω τους ανθρώπους να αγαπήσουμε τον τόπο μας. Με τρόπους, με εκδηλώσεις, με συναντήσεις, με συζητήσεις, φέροντας τους φορείς τον έναν κοντά στον άλλον, να αγαπηθούμε επιτέλους μεταξύ μας. Να αγαπάμε τους ανθρώπους που ζουν και βιώνουν στον τόπο και πραγματικά νοιάζονται για τον τόπο. Μην τους γυρνάμε την πλάτη. Είναι κρίμα. Ήταν ένας καλός περιφερειάρχης ο Θόδωρος Καρυπίδης, θεωρείτε? Πιστεύω, ναι. Γι' αυτό και αποφάσισα να ασχοληθώ μαζί του. Ειλικρινά. Σίγουρα, κοιτάξτε, κύριε Πλιάτσιο, ξέρετε τι πιστεύω. Όπως βλέπω και στις δημοτικές αρχές τόσα χρόνια που είμαι υπάλληλος στο Δήμο, κανένας δεν ξεκινάει να αναλάβει στην τοπική αυτοδιοίκηση αρνητικά. Όλοι ξεκινάνε με όρεξη, με όραμα, με σχέδια μεγαλόπνοα. Δυστυχώς όμως τα λόγια από την πράξη απέχουν πάρα πολύ. Απέχουν. Γι' αυτό λέω ότι αν δεν γνωρίζεις, προσγειώνεσαι πολύ απότομα. Και αυτή η προσγείωση φέρνει τα εντελώς αρνητικά αποτελέσματα, αυτά που είδαμε με την δημοτική μας αρχή, να μην τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε. Άρα λοιπόν θέλει πραγματικά να επιχειροκροτείς. Αν κάποιος σου τάξει τα 5 και σου δώσει τα 3, να το επιχειροκροτήσεις αυτό. Να μην κατακρίνεις τα 2 που δεν γίναν, αλλά να επενέσεις τα 3 που γίναν. Γιατί σίγουρα κοντά στα 3 θα ακολουθήσουν και τα άλλα 2.
Πού πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα τα επόμενα χρόνια, σαν συνδυασμό, σαν ανατροπή δημιουργία, θέλω να πω τους βασικούς προγραμματικούς άξονες του συνδυασμού, σε ποιους τομείς γενικότερα, έτσι, πιστεύετε ότι πρέπει να δώσετε βαρύτητα, αν εκλεγείτε και πάλι στην περιφερειακή αρχή? Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα είναι στην τουριστική αξιοποίηση του τόπου μας, γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορούμε να φέρουμε ξένο κόσμο και ένα έξτρα εισόδημα για όλους τους συμπολίτες μας. Το θέμα της θέρμανσης, το θέμα της ενεργειακής, που πρέπει πια να δούμε ότι η ΔΕΗ πια, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν μπορεί να προχωρήσει για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή να βρούμε αυτούς τις λύσεις και μεθόδους που να μας πάνε σε μια άλλη εποχή και να δημιουργήσουμε με αυτά τα άλλα κίνητρα θέσεις εργασίας για τους νέους μας. Να μην φεύγουν πια οι νέοι μας από τη Δυτική Μακεδονία. Ο κόσμος τι σας λέει στις περιοδίες, στις συναντήσεις που πάτε, ποια ζητήματα θέλει, αυτά τα ζητήματα θέλει να και ενδιαφέρεται για τις περιφερειακές εξελίξεις? Κάθε περιοχή έχει και τα δικά της πιο ιδιαίτερα προβλήματα, κύριε Πλιάτσιο. Εγώ, επειδή περισσότερο ασχολούμαι με τη δική μου, με τη δική μου περιοχή, και λογικό είναι ο κάθε υποψήφιος να ενδιαφέρεται για τη δική του περιοχή, αυτά που μας καίνε εμάς είναι η ανεργία, είναι η τουριστική προβολή του τόπου μας και η θέρμανση, που είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα για την περιοχή. Ενδιαφέρεται για τις περιφερειακές εκλογές ο κόσμος? Για τις δημοτικές ενδιαφέρεται σίγουρα. Για τις περιφερειακές? Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν ξέρω. Εγώ αυτές τις εκλογές βλέπω μία... Δεν ξέρω, μιλάω περισσότερο για τον τόπο του δικό μας, ίσως με αυτήν όλη την κατάσταση βλέπω μία απαξίωση του κόσμου. Μία απαξίωση του κόσμου. Ίσως εκεί συνέβαλε και όλη η θητεία κοσματοπούλου. Ίσως και αυτό. Βλέπω μία απαξίωση του κόσμου, και αυτό θα μου επιτρέψετε να το πω ότι φαίνεται και στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Δηλαδή άτομα που θα μπορούσαν, να μην παρεξηγηθώ, δεν υποτιμώ κανέναν άνθρωπο και καμία προσωπικότητα, αλλά είναι αυτό που σας έλεγα πάντα, ότι δεν σημαίνει το καλό κορίτσι χιονία ότι μπορεί να είναι και καλή αυτοδιοικητικός. Ένας δημοτικός σύμβουλος, όταν δεν γνωρίζει κάποια πράγματα και δεν μπορεί να ασχοληθεί, άρα τι κάνει? Ευτελίζει ένα ψηφοδέλτιο, το μειώνει ένα ψηφοδέλτιο, και ένας άλλος που θα μπορούσε να προσφέρει κάτι περισσότερο δεν θέλει να ασχοληθεί. Πόσο ευτελίζει την πολιτική διαδικασία, λένε κάποιοι, πόσο σεξιστικό είναι, λένε κάποιες άλλες, και σου έχουν δίκιο, η ιστορία με την ποσόστοση. Εσείς είστε υπέρ ή κατά αυτής της ιστορίας? Κατά. Κατά, κύριε Πλιάτσικο, και σας το έχω πει και το λέω, έτσι, και το φωνάζω. Είναι ένα θέμα. Αν δούμε όλα τα ψηφοδέλτια, και περισσότερο τα δημοτικά, έχουν μπει γυναίκες. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Το να είναι μια γυναίκα, εγώ είμαι υπέρ της γυναίκας να είναι στην πολιτική. Ακριβώς. Πιστεύω ότι η γυναίκα, αν μπει στην πολιτική ενεργά και όπως της αρμόζει και της αξίζει, γιατί οι γυναίκες δεν χάσαμε και το ρομαντισμό στην πολιτική. Και πιστεύω ότι πολιτική και ρομαντισμός και ευαισθησία και συνέστημα, ότι θα οδηγήσουν την πολιτική μας σε ένα εντελώς άλλο πλάνο. Δυστυχώς αυτό έχει χαθεί, και το να είναι μια γυναίκα η ξαδέρφη, η αδερφή, η κουμπάρα, δεν έχει νόημα, κύριε Πλιάτσιο. Και οπότε φτάνουμε σε ποιο αποτέλεσμα? Να ξαναψηφίζονται οι άνδρες, γιατί είναι χρόνια μες στο κουρμπέτι, όπως το λέμε, λαϊκιστή, και πάλι οι γυναίκες να μένουν απ' έξω. Δηλώνεται αριστερή? Ναι. Προσωπικά? Ναι. Έτσι. Και είναι στάση ζωής αυτό κιόλας, να υποθέσω. Και στον τρόπο ζωής. Γιατί να σας πω κάτι, κύριε Πλιάτσιο, το να λες ότι είσαι αριστερός, για μένα πιστεύω πιο αριστερός από τον Χριστό δεν υπήρχε. Ο Χριστός μας τι έλεγε? Αν έχεις δύο ημάτια, δώσε το ένα. Το είπε και ο Τσίπρας αυτό. Το είπε και ο Τσίπρας, ο αρχηγός μας, τον περιμένουμε και σήμερα. Από λίγες μέρες το πούμε. Το δικό μας το πρόγραμμα και η ιδεολογία μας είναι λίγο πιο κοντά. Δυστυχώς, επειδή είμαι συνέχεια. Επειδή είμαι συνέχεια με τις. Δεν παρακολουθώ τώρα και τα πραγμένα της πολιτικής. Κοντά σε αυτά που είπε ο Χριστός, λέει. Μα έτσι είναι. Γιατί ξέρετε, η υποκρισία μας τελικά, αυτό που βλέπω, είναι ότι η υποκρισία μας περισσεύει όλους. Γι' αυτό και δεν πάμε καλά, και γι' αυτό και δεν πάμε μπροστά σε τίποτε. Παρατηρώ ότι όλοι τώρα στα φυλάδια, αλληλεγγύη, συνάνθρωποι, αγάπη, ομόνια. Και όταν γυρίσει την πλάτη ο άλλος, λέει από πίσω τα χειρότερα, κάνει τα χειρότερα. Γιατί να είναι η Χιονία και γιατί να μην είμαι εγώ? Γιατί να είναι ο Παναγιώτης και γιατί να μην είναι ο Γιώργος? Δεν είναι έτσι. Όλοι μαζί, μόνο όλοι μαζί, αν καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε ίσοι ανάμεσα σε ίσους και αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας και τον εαυτό μας βασικά, θα πάμε μπροστά. Είναι ίσως ο καλύτερος επίλογος, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω και για ποιο λόγο οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης θα σας εμπιστευτούν ένα σταυρό προτίμησης στις εκλογές της Κυριακής. Να εμπιστευτούν τη Χιονία Ανδρεάδου, κύριε Πλιάτσιο, μια πολύ δυναμική, θα το πω εγώ, γυναίκα,
στον χώρο της αυτοδιοίκησης που έχει να πει και να δώσει πολλά. Κύριε Πλιάτσικο, αυτό που έχω να πω είναι ότι το έχω αποδείξει με τη στάση ζωής μου όλα τα χρόνια, ότι δεν υποχωρώ σε τίποτε και ειδικά αν έχω το δίκιο με το μέρος μου, δεν μπορεί κανείς να μου το πάρει. Θα παλέψω για το δίκιο μου, θα παλέψω για το καλό του τόπου και αυτό που έχω να πω είναι ότι αν οι δημότες μας από εκεί με επιλέξουν να είμαι στην περιφέρεια, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι και σαν τόπους εμείς εκεί έχουμε πόσα χρόνια δεν έχουμε καθόλου εκπροσώπηση στην περιφέρεια. Ένα άλλο μεγάλο μειονέκτημα, γιατί κακά τα ψέματα, ο Πτολεμαϊδιώτης δεν θα νοιαστεί για τα Σέρβια, θα νοιαστεί για την περιοχή του και δεν το λέω αρνητικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ο καθένας, έτσι, περιοχή ο καθένας θα, κοιτάξει την περιοχή του. Άλλο περιφερειάρχη σαν έργο που θα κοιτάξει την περιφέρεια, αλλά ο κάθε περιφερειακός σύμβουλος θα κοιτάξει το καλύτερο για την περιοχή του. Άρα λοιπόν αυτό έχω να τους πω, ότι όπως δεν χαρίστηκα σε κανέναν, όπως δεν πρόδωσα καμία ηθική μου αξία, ούτε πολιτική μου αξία στο βωμό κανενός και για το συμφέρον μου κανενός και ειδικά το δικό μου προσωπικό συμφέρον, υπόσχομαι ότι αν με τιμήσουν με την ψήφο τους θα κάνω ό,τι το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μου και για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σας έχουμε ειλικρινά καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό αγώνα, καλό κουράγιο τις τελευταίες αυτές τις δύσκολες μέρες. Να είστε καλά. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που με κάνατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.